το κράτος του Εξαρχιστάν ξαναχτύπησε. Ο συνάδελφος, ευτυχώς, το σημαντικό είναι ότι είναι καλά στην υγεία του, έχει διαφύγει τον κίνδυνο. Δέχθηκε δύο σφαίρες από βαρύ οπλισμό στο στήθος και στο πόδι. Είναι εκτός κινδύνου από έναν άνανδρο εκτελεστή που είχε σκοπό να αφαιρέσει ανθρώπινες ζωές. Ευτυχώς, αυτή τη φορά δεν τα κατάφερε. Ελπίζουμε στο μέλλον να μην γίνει κάτι τέτοιο, που είμαστε σίγουροι όμως ότι θα διαψευστούμε. Γιατί όσο συνεχίζεται αυτή η ανομία στο κράτος του Εξαρχιστάν να μην αστυνομεύεται και να υπάρχουν συνάδελφοι από τις δημιουργίες των ΙΑΤ ως ακίνητοι στόχοι στις ορέξεις του καθενός νοσηρού μυαλού που παίρνει ένα καλάσνικοφ και βάλει εναντίον στους ανθρώπινους στόχους, θα πάμε σίγουρα πάλι σε νοσοκομείο. Καλό την πολιτική και φυσική ηγεσία να λάβει άμεσα μέτρα, να σταματήσει να υπάρχουν δημιουργίες των ΙΑΤ ως στόχοι και να μην στέλνονται συνάδελφοι ως πρόβατα επισφαγή και επιτέλους ας μπει η αστυνομία μέσα στα Εξάρχεια. Δεν είναι κακό. Θέλω να μάθω, και εμείς σαν σωματείο έχουμε μεγάλη περιέργεια, να δούμε τι γίνεται με τις έρευνες αυτού του περιστατικού. Τι έγινε, πόσες προσαγωγές γίνανε και τι υπάρχει στη συνέχεια. Ελπίζουμε ότι κάτι θα αλλάξει στην αστυνόμευση των Εξαρχείων. Το κράτος του Εξαρχιστάν είναι εδώ, ζει και βασιλεύει και πλέον δεν είναι τόπος στο οποίο κρύβονται όταν κάνουν κάποια έκνομη ενέργεια και τώρα, όπως βλέπουμε, εκτελεστές, αλλά πλέον δρούν ανεξέλεγκτοι και ό,τι ώρα θέλουν παίρνουν ένα καλάσνικοφ στον νόμο και πυροβολούν εναντίον ανυπεράσπιστων συναδέλφων.